Τώρα, κυρίε και κύριοι, οι επαφέ στο προσκήνιο αλλά και οι ζυμώσει στο παρασκήνιο κάτια φωτιάδου είναι πραγματικά πάρα πολύ πυκνέ. Ήδη από χθε μα έλεγε εδώ στο δελτίο μα για την υποψηφιότητα του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίο από ό,τι φαίνεται έχει, και, έχει κάνει έναν κύκλο επαφών. Κυριακή κοντή, γιορτή και όλοι οι παίκτε παίρνουν θέση μάχη για την κρίσιμη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή αυτή την Κυριακή. Ένα από αυτού του παίκτε, λοιπόν, όπω αποκαλύψαμε και χθε εδώ από το κεντρικό δελτίο Δήσων του Όπεν, είναι ο Παύλο Γερουλάνο. Είναι η τρίτη υποψηφιότητα η οποία έχει κλειδώσει και η οποία θα ανακοινωθεί ε, στη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, ο Παύλο Γερουλάνο συναντάται με αρκετά στελέχη και έχει επικοινωνία με αρκετά στελέχη του Πασόκ για να κτίσει τι συμμαχίε που χρειάζεται προκειμένου να, ε, προ, να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία την εσωκομματική. Ε, έτσι λοιπόν, σήμανε συναγερμό λίγο νωρίτερα όταν ο Παύλο Γερουλάνο ε, τον είδα να συναντάται με τον Μιχάλη Κατρίνη στο εντεκτήριο τη Βουλή σε δημόσια θέα και οι δύο πλευρέ δεν επιβεβαίες. το έκρυψαν, δηλαδή. Επιβεβαίωσαν αυτή τη συνάντηση και οι δύο πλευρέ αυτή τη συνάντηση. Α, κάποιοι σκέφτηκαν ότι μήπω είμαστε μπροστά σε ένα νέο δίδυμο κάτω όπω ο Δούκα και ο Χωστοβουλάκη. Γέλασαν και Παύλο Γερουλάνο και Μιχαλή Κατρίνη. Και από ό,τι μα είπαν, απλώ είναι μία συνάντηση από αυτέ που κάνει ο κύριο mm Γερουλάνο -hmm. στο πλαίσιο Μάλιστα. των συμμαχιών που θέλει να δημιουργήσει. Λοιπόν. Να σα πω ότι η βεντάλια των υποψηφιωτήτων είναι ακόμη ανοιχτή. Μπορεί να έχει και άρωμα γυναίκα. Έτσι mm. λοιπόν, εκτό από τον Παύλο Χριστίδη. Θα μα δώσει κάποιο αφ... άλλο στοιχείο. Είναι βέβαιος, μία εκτός... από, τις, ε, από τα στελέχη που άσκησαν αμέσω κριτική ή όχι. Ε, όχι ακριβώ. Και ναι και όχι. Δηλαδή, η κυρία Νάντια Γιανακοπούλη, η οποία άσκησε από το βράδυ των ε, εκλογών, των ευρωεκλογών, κριτική, είναι ένα όνομα το οποίο παραμένει στο τραπέζι των υποψηφίων. Ε, δεν απαντά όταν τη ρωτούν αν θα είναι υποψήφια. Η Μιλένα Αποστολάκη, ένα καινούργιο όνομα το οποίο ε, ακούγεται τελευταί, στι τελευταίε ημέρε, χθε σε τηλεοπτικό πλατό, όταν ρωτήθηκε αν θα συμμετάσχει στι διαδικασίε, είπε ότι ακόμα δεν θα απαντήσει αν θα είναι παρούσα. Μάλιστα. Ο Μιχάλη Κατρίνη, ο Παύλο Χριστίδη είναι από τα ονόματα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Έτσι λοιπόν, εκτό από τι τρει υποψηφιότητε του Νίκο Ανδουλάκη, του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου, είμαστε ανοιχτοί για δύο-τέσσερα ακόμα υποψηφιότητε. Λοιπόν, και για να δούμε μέχρι την Κυριακή αν θα προκύψουν και άλλε υποψηφιότητε και μέχρι φυσικά και τι εκλογέ καθεαυτέ. Ευχαριστούμε πολύ, Κατιά φωτιά.